καθηγητής της φιλοσοφίας υποστηρίζει ότι ο χριστιανισμός είναι φιλοσοφία. Ποια επιχειρήματα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος για την ανατροπή αυτής της θεωρίας? Παιδιά, δεν είναι μόνο αυτός ο καθηγητής γυμνασίου, πιστεύω, ο οποίος θα μπορούσε να υποστηρίζει αυτό. Υπάρχουν και πανεπιστημίου καθηγητές, αλλά και γενικότερα άνθρωποι της διανοήσεως που έχουν την εντύπωση ότι ο χριστιανισμός είναι φιλοσοφία. Αλλά αν πούμε ότι είναι φιλοσοφία ο χριστιανισμός, τον υποβιβάζουμε τον χριστιανισμό, τον υποτιμούμε, τον κατεβάζουμε μάλιστα αμέτρητα σκαλιά χαμηλά. Ο χριστιανισμός, παιδιά, δεν είναι φιλοσοφία. Εάν βέβαια χρησιμοποιήσουμε τον όρον φιλοσοφία όπως χρησιμοποιείται στη φιλοσοφία. Γιατί θα δείτε λίγο πιο κάτω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρον φιλοσοφία στον χριστιανισμό υπό προϋποθέσεις. Αλλά όμως ως περιεχόμενον, με την έννοια φιλοσοφία όπως ορίζεται από τη φιλοσοφία, ο χριστιανισμός δεν είναι φιλοσοφία. Και σας είπα, εάν τον θεωρήσουμε έτσι, τον υποτιμούμε εις υπερθετικών βαθμών. Απλούστατα διότι ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψης. Είναι γνωστό ότι η φιλοσοφία δεν είναι παρά η έρευνα που γίνεται φιλότιμος, ίσως, ωραία, εξαίρετος, υψηλή, αλλά γίνεται όμως με ένα όργανο που λέγεται ανθρώπινος λόγος. Το λάμδα μικρόν, ανθρώπινος λόγος, η ανθρώπινη λογική. Αυτό είναι το όργανο της φιλοσοφίας. Δεν είναι όμως ούτε καν το πείραμα, μάλιστα με την ευκαιρία να σας πω και τούτο. Αν θα λέγαμε τι είναι επιστήμη, επιστήμη είναι η παρατήρηση και το πείραμα. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε τη φιλοσοφία στην επιστήμη και να την κάνουμε την επιστήμη, τη φιλοσοφία επιστήμη. Άλλο ότι η φιλοσοφία είναι βασικά σπουδαιοτάτη στην επιστήμη, διότι απλώς ανοίγει το δρόμο με το να απλώσει ο άνθρωπος το νου του για να εξερευνήσει καινούρια χωράφια, νέους χώρους. Είναι πολύ σπουδαία η φιλοσοφία στο χώρο της επιστήμης με αυτή την έννοια. Είναι ο σκαπανεύς, είναι εκείνος που ανοίγει μπροστά το δρόμο, σου απλώνει παρατηρήσεις, σου λέει τούτο ή εκείνο, τι μπορεί έτσι να είναι, μπορεί να είναι έτσι. Και τότε αρχίζει η παρατήρηση και το πείραμα που ανήκουν αυστηρά εις των χώρων της επιστήμης. Η επιστήμη λοιπόν τι διαθέτει? Την παρατήρηση, το πείραμα και την λογική. Τις μετρήσεις, μην ξεχνούμε, αν δεν έχω μέτρηση, επιστήμη δεν έχω. Η μέτρηση είναι η κατάκτηση του αντικειμένου. Η μέτρηση είναι σπουδαίο πράγμα, η μέτρηση. Αυτό που λέμε μετρό, μέτρηση. Λοιπόν, αυτά συνιστούν την επιστήμη. Τη φιλοσοφία, η ελευθέρα σκέψη, η οποία εκτείνεται σε χώρους αγνώστους με όργανον την λογική, τον ανθρώπινο λόγο. Ούτε το πείραμα, ούτε τίποτα. Αν θέλετε, κάποτε ούτε την παρατήρηση. Τώρα, πολλές φορές αυτά τα δύο, επιστήμη και φιλοσοφία, που σας είπα ποια είναι η σχέση τους, συνεργάζονται. Και είναι μια ωραία συνεργασία αυτή, ουδείς την ψέγη, ουδείς την κατηγορή. Ωραιοτάτη. Και μάλιστα, όχι μόνο να ανοίξει η φιλοσοφία περαιτέρω χώρους και όρια της επιστήμης, αλλά μάλιστα να το λέγει ότι εγώ είμαι φιλοσοφία. Αυτό δεν είναι επιστήμη. Διότι περίπου θα λέγαμε ότι η φιλοσοφία σαν να μένει στο χώρο της θεωρίας που ακόμη δεν έχει κάτι αποδειχθεί. Περίπου κάπως έτσι θα το λέγαμε. Όμως ακόμη η φιλοσοφία θα μπορούσε
να γυρίζει πίσω, να μην είναι μόνος καπανέας, να γυρίζει πίσω και να ερμηνεύει μερικά πράγματα εις αυτήν την επιστήμη. Ωραίο είναι και αυτό, ουδείς το αρνείται. Αλλά ο χριστιανισμός όμως, παιδιά, δεν είναι ούτε επιστήμη ούτε φιλοσοφία. Τότε τι είναι? Είναι αποκάλυψης. Τι θα πει αποκάλυψης? Δεν χρησιμοποιείται ο ανθρώπινος λόγος προς έβρεση της αληθείας, αλλά χρησιμοποιείται ο Θείος Λόγος με λάμδα κεφαλαίων, δηλαδή αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μου αποκαλύπτει την αλήθεια. Μην ξεχνάτε δε ότι απότατος σκοπός τόσο της επιστήμης όσο και της φιλοσοφίας αλλά και της θρησκείας του χριστιανισμού είναι η γνώση της αληθείας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάντοτε προς την αλήθεια τίνουμε, εκεί θέλουμε να βρούμε το αληθές, το όντως αληθές, όχι το φαινομενικά αληθές. Ώστε λοιπόν δεν είναι ο χριστιανισμός φιλοσοφία, γιατί χρησιμοποιείται ο Θείος Λόγος, δεν έχει ο άνθρωπος να ερευνήσει τίποτα, αλλά υπάρχει το δεδομένο επί του οποίου ο χριστιανός σκάπτει. Αν τώρα, εδώ τώρα προσέξτε, αν τώρα επί του δεδομένου υλικού, ενώ στη φιλοσοφία και στην επιστήμη δεν υπάρχει δεδομένο, είναι άγνωστο το υλικό. Εάν τώρα επί του δεδομένου υλικού, δηλαδή επί της δεδομένης αληθείας, ο άνθρωπος, ο χριστιανός, σκάπτει μέσα για να βαθύνει σε αυτήν την αλήθεια, δηλαδή να το πω έτσι, πώς, παίρνω την Αγία Γραφή και αρχίζω να μελετάω και αρχίζω να βλέπω τι σημαίνει αυτή η λέξη και γιατί μπήκε αυτή η λέξη και δεν μπήκε κάποια άλλη και ποιο το βάθος αυτής της λέξης και ποιο το νόημα και τι σχέση έχει με κάποιο άλλο σημείο της Αγίας Γραφής. Με αυτήν την έννοια μπορώ να πω ότι φιλοσοφώ μέσα στο χώρο του χριστιανισμού. Λοιπόν, να κάνω μια συμπλήρωση. Η φιλοσοφία κινείται με όργανο τον ανθρώπινο λόγο προς απόκτηση της αληθείας σε άγνωστες περιοχές. Ο χριστιανισμός χρησιμοποιεί τον Θείο Λόγον, δηλαδή την Αποκάλυψη, και επί δεδομένης ύλης, δηλαδή αυτή που απεκαλύφθηκε στην αποκεκαλυμμένη αλήθεια, να κάνει έρευνα. Με αυτή την έννοια ο όρος φιλοσοφία χρησιμοποιείται. Ακόμη τους πρώτους αιώνες ο χριστιανισμός ελέγεται φιλοσοφία, αλλά με την προϋπόθεση και τη διασάφηση που σας εξήγησα τώρα, και όχι με την έννοια ότι είναι φιλοσοφία με την σημασία όπως τίθεται στη φιλοσοφία ο όρος. Όχι. Έτσι ο μοναχισμός ελέγεται φιλοσοφία. Μάλιστα έλεγαν, καταχρηστικός βέβαια χρησιμοποιείται ο όρος φιλοσοφία με προϋποθέσεις, έλεγαν πορεύομαι επί το φιλοσοφήν, έλεγαν οι πατέρες. Δηλαδή πηγαίνω να μονάσω. Ακούστε, πορεύομαι επί το φιλοσοφήν. Ακόμα ο Μέγας Βασίλειος λέγει εκείνο το υπέροχο δια των μοναχισμών και δια την κοινωνική ζωή: ούτε το φιλόσοφον ακοινώνητον, ούτε το κοινωνικόν αφιλόσοφον. Είναι πολύ ωραίο. Τι θα πει εδώ φιλόσοφον? Ο μοναχισμός. Να το πούμε τώρα με σύγχρονες λέξεις. Ούτε ο μοναχισμός να είναι ακοινώνητος, ούτε ακόμα το κοινωνικόν, δηλαδή να είσαι σε μια κοινωνία και να στερείσαι μοναχικών τοποθετήσεων, δηλαδή αφιλόσοφων, το κοινωνικών αφιλόσοφων. Ώστε τι βλέπουμε εδώ? Χρησιμοποιείται ο όρος φιλοσοφία με αυτές τις προϋποθέσεις. Ακόμη πρέπει να σας πω κάτι που γίνεται μια κατάχρηση και είναι ανάγκη να διασαφιστεί και αυτό. Όπως τα ξέρετε, στον χώρο της φιλοσοφίας και της επιστήμης μιλάμε για κοσμοθεωρία. Τι θα πει κοσμοθεωρία?
υπερικόσμου θεώρησης. Δηλαδή η αντίληψη που έχουμε περί κόσμου, είτε στο χώρο της φιλοσοφίας είτε στο χώρο της επιστήμης, υπερικόσμου θεώρησης. Πώς βλέπω τον κόσμο, τι είναι ο κόσμος, τι εικόνα έχω περί του κόσμου. Ό,τι δε αφορά το βίο του ανθρώπου λέγεται βιοθεωρία. Δηλαδή τι αντίληψη έχω περί του πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος, τι θεώρηση περί ανθρωπίνου βίου. Αυτό θα πει βιοθεωρία. Αυτοί οι δύο όροι ανήκουν στο χώρο της επιστήμης, ανήκουν και στον χώρο της φιλοσοφίας, αλλά δεν ανήκουν στον χώρο του χριστιανισμού. Κακώς, κάκιστα, πολλές φορές αποδοκίμους ομιλητάς και καθηγητάς πανεπιστημίου και θεολογίας, και σε άρθρα διαβάζομαι σπουδαία από εγκρίτους συγγραφείς, βρίσκομαι αυτό το πράγμα και δεν είναι σωστό. Το να γράφουν η χριστιανική κοσμοθεωρία είναι τούτο και... Ποια χριστιανική κοσμοθεωρία? Δεν έχουμε αποκάλυψη. Δεν έχουμε περικόσμου θεώρηση. Έχουμε περικόσμου αποκάλυψη. Είναι λοιπόν αδόκιμος ο όρος κοσμοθεωρία στον χώρο του χριστιανισμού. Βιοθεωρία, και αυτό είναι αποκάλυψη, είναι η ευαγγελική πνευματικότητα. Δεν έχουμε μία θεώρηση περί βίου, να πούμε πώς πρέπει να ζήσουμε, είναι καθορισμένο και αυτό αποκεκαλυμμένο. Μας λέγει το Πνεύμα του Θεού, έτσι θα ζήσετε. Άρα οι όροι κοσμοθεωρία και βιοθεωρία είναι αδόκιμοι δια των χώρων του χριστιανισμού. Αυτά, παιδιά, είχα να πω για αυτή την απορία, η οποία πράγματι ήταν ωραία και αξιόλογη, και χαίρομαι να ρίχνετε μερικές δύσκολες, να με ταράζετε και εμένα λιγάκι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πρέπει, γιατί είσαστε παιδιά που σπουδάζετε και αυτά τίθενται, και πρέπει να τα ξεκαθαρίζετε.